της δολοφονημένης Κάρολάιν, τον κύριο Θανάση Χαρμάνη, για να δούμε λίγο τη σημερινή δύσκολη μέρα, γιατί σήμερα το δικαστήριο αποφασίζει για την επιμέλεια της κόρης, της μικρής Λίδιας. Τον έχουμε μαζί μας. Καλή σήμερα, κύριε Χαρμάνη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, με τις θερμότερες ευχές να επιληθεί το πρόβλημα της Κύπρου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ καταρχήν για την τιμή που μας κάνετε να είστε στην παρέα μας αυτό το πρωινό. Είναι μια δύσκολη μέρα η σημερινή για την οικογένεια της αδικοχαμένης Κάρολάιν. Περιμένετε την απόφαση του δικαστηρίου. Ναι, περιμένουμε την διάταξη της κυρίας Εισαγγελέως σήμερα. Είναι μια κρίσιμη μέρα, πράγματι και δύσκολη όπως θα λέτε, συμφωνώ. Περιμένουν με αγωνία και η αγωνία κορυφώνεται όσο πλησιάζει η ώρα, γιατί μέχρι το μεσημέρι θα έχουμε τη διάταξη. Τι περιμένετε, κύριε Χαρμάνη, εσείς, ποια απόφαση περιμένετε? Θεωρείτε δεδομένο το γεγονός ότι μπορεί να δοθεί επιμέλεια στη μητέρα της Κάρολάιν? Κύριε Δημητρόπουλε, τίποτα δεν είναι δεδομένο. Εμείς περιμένουμε ότι η απόφαση της αξιοτήμου κυρίας Εισαγγελέως θα έχει σαν γνώμονα το συμφέρον του παιδιού. Ναι. Τα πεθερικά, μάλλον οι γονείς του δολοφόνου του 32χρονου πιλότου ζητούν επίσης την επιμέλεια. Οι γονείς ζητήσαν την συνεπιμέλεια, δηλαδή να είναι το παιδί 6 μήνες στην Αθήνα και 6 μήνες στην Αλόνισο. Μάλιστα. Φαντάζομαι δεν συμφωνεί η μητέρα της Κάρολάιν. Φυσικά και δεν συμφωνεί, γιατί δεν είναι δική της άποψη. Είναι άποψη εξειδικευμένων επιστημόνων, οι οποίοι λένε ότι το παιδί θα πρέπει να έχει μία βάση. Και αντιλαμβάνεστε, κύριε Δημητρόπουλε, ότι στη Μένα Λόνισο θα είναι η κορούλα της αδικοχαμένης Καρολάιν, στη Δε Αθήνα θα είναι η κόρη του Φωνιά πάντα. Σωστό. Σωστό, έχετε δίκιο. Τώρα, η εμπειρία σας τι λέει, ότι θα αφαιρεθεί η γονική μέρημνα και η επικοινωνία του δολοφόνου με το παιδί του? Υπάρχει τέτοια πρόνοια στο δικαστήριο? Όχι, τώρα δεν είναι αυτή η στιγμή που θα κριθεί αυτό. Αυτό θα κριθεί από το δικαστήριο περίπου τον Σεπτέμβριο. Ναι. Εντός 90 ημερών. Προς το παρόν θα ανατεθεί, έτσι λέγεται, προσωρινά. Μάλιστα. Η επιμέλεια της ανήλικης Λιδίας σε μία από τις δύο οικογένειες. Μάλιστα. Μ' αρέσει που είστε έτσι συγκεκριμένος, to the point που λένε. Κάτι άλλο που μου προξένεσε φοβερή εντύπωση, φαντάζομαι και σε εσάς και σε όλο τον κόσμο, ότι ο συζυγοκτόνος, ο γυναικοκτόνος πιλότος, είχε ζητήσει από τη μητέρα της Καρολάιν να πληρώσει το φέρετρο. Αληθεύει αυτό? Πλήρωσε. Πλήρωσε, λέει. Φορού από την Αθήνα στην Αλόνισο. Το πλήρωσε. Η μητέρα της. Μάλιστα. Ήταν τότε, κύριε Δημητρόπουλο, ήταν τεθλιμμένος σύζυγος. Δεν είχε αποκαλυφθεί ότι είναι ο δολοφόνος της Καρολάιν. Καλά, και η γυναίκα, η μητέρα της Καρολάιν τι είπε? Δεν αντέδρασε? Δεν παραξενεύτηκε? Όχι. Όχι, πλήρωσε. Φαντάζεστε την ψυχολογική της κατάσταση τότε? Βέβαια. Βέβαια. Έχετε δίκιο. Αυτό δεν σας παρεξένεψε εσάς? Ναι, τώρα αυτό, κύριε Μητρόπουλε, είναι το λιγότερο και θα αξιολογηθεί κυρίως από το ποινικό δικαστήριο, όταν θα γίνει το ποινικό δικαστήριο, σε απότερο χρόνο. Τώρα εκείνο που μας ενδιαφέρει πραγματικά, ειλικρινά σας λέω, στο νου μας και στην καρδιά μας η σκέψη είναι να δούμε τι θα γίνει σήμερα με την επιμέλεια του παιδιού. Και πρώτα ο Θεός, από αύριο θα ασχοληθούμε και με το θέμα της ποινικής διαδικασίας που είναι σε εξέλιξη. Λοιπόν, άρα εμείς θα ανανώσουμε το ραντεβού μας για αύριο για να δούμε και την απόφαση, αλλά και γενικότερα το θέμα της ποινικής δίωξης. Το θέμα της ποινικής δίωξης, θα μου επιτρέψετε να μην κάνω καμία ανακοίνωση, καμία λεπτομέρεια. Η ανάκριση στην Ελλάδα, φαντάζομαι και στο αγγλοσαξονικό δίκαιο, είναι μυστική. Ναι. Καλά είναι να μην συζητούμε εμείς και αναλύουμε θέματα. Κάθε ανάλυση είναι περιττή σε αυτές τις περιπτώσεις. Υπάρχουν οι ειδικοί, υπάρχει ο κύριος ανακριτής, οι κύριοι εισαγγελείς και το δικαστήριο, το δικαστικό συμβούλιο που θα κρίνουν την ποινική υπόθεση. Εμείς θα περιοριστούμε στα κοινωνικά ερωτήματα. Να δούμε με αυτό το παιδί την τύχη αυτού του παιδιού που πιστεύουμε να είναι πιο καλό της για τη μαμά της. Και από εκεί και πέρα έχουμε χρόνο να ασχοληθούμε με το ποινικό όταν πια θα φτάσει η ώρα της δίκης. Ναι, μια κουβέντα πέστε μου μόνο. Επειδή είστε έμπειρος νομικός και επειδή και εσείς όπως και όλοι μας βιώσατε αυτή την ιστορία μέσα από δημοσιεύματα, από την εικόνα του πιλότου, του δολοφόνου, είχατε πιστέψει ότι μπορεί να είναι αυτός ο δολοφόνος? Προσωπικά, αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, ναι.
Ναι, πολύ αργότερα. Όχι από τις πρώτες μέρες. Η δε μητέρα της Καρολάιν δεν το πίστεψε ποτέ. Παλεύει τώρα με τον εαυτό της, με την ψυχή της, να το συνειδητοποιήσει. Μάλιστα, μάλιστα. Γιατί ξέρετε, όταν ένας άνθρωπος έρχεται και σε αγκαλιάζει και σε φυλάει και σου λέει «Μητέρα, βρήκαν τον δολοφόνο και φεύγω για την Αθήνα να τον αναγνωρίσω» και μετά από κάποιες 6-7 ώρες ανακαλύπτεις ότι αυτός είναι ο δολοφόνος, είναι το άκρο νόο των νομίζων της υποκρισίας και του θεατρινισμού. Έχετε απόλυτο δίκιο. Τελικά κατάφερε για πολλές μέρες να πείσει την κοινή γνώμη και τη μητέρα της Καρολάιν, εν πάση περιπτώσει, ότι ήταν ο σύζυγος, ο λατρεμένος της κόρης. Ο πονεμένος. Ο πονεμένος. Ο 37. Μάλιστα, 37 μέρες. 37 ημέρες. Μα ξέρετε, η εικόνα που έβγαζε προς τα έξω, κύριε Χαρμάν, είναι ότι ήταν ένας πολύ ευυπόληπτος πολίτης, μορφωμένος, οικονομικά ευκατάστατος, που λάτρευε τη γυναίκα του, που είχε δημιουργήσει όλες τις προϋποθέσεις εκείνες για να ζούνε αρμονικά. Τελικά ήταν ο δολοφόνος με το αγγελικό πρόσωπο. Κάπως έτσι. Κάπως έτσι. Κάπως έτσι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι. Χωρίς συναισθήματα. Χωρίς συναισθήματα. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα. Καλημέρα. Να είστε καλά. Καλύτερες ευχές μας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, στο ρεπορτάζ.